και ακολούθως να προβαίνουν σε καταγγελία στην αστυνομία. Επεισόδια απειλήθηκαν στο πλαίσιο της απόψινής συνάντησης του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Αμαθούντας για συζήτηση του θέματος που έχει προκύψει με την ανέγερση δομής σε τεμάχιο που εμπίπτει στα όρια του Δήμου. Πολίτες που παρευρέθηκαν αντέδρασαν έντονα και κάποιοι καταφέρθηκαν κατά του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσύ προσωπικά δέχεσαι φορά ναι ή όχι. Λοιπόν, εσένα είναι καμά σε μπλοκ που τη ζωή μου όλη που οφέσκω. Δεν θα σου απαντήσω. Ένταση και διαπληκτισμοί επικράτησαν στο πλαίσιο της συνάντησης του Δημάρχου Αμαθούντας Κυριάκου Ξηδιά και των μελών της Δημοτικής Ομάδας για συζήτηση των περαιτέρω χειρισμών ως προς το θέμα της ανέγερσης χώρων φιλοξενίας ανηλίκων σε τεμάχιο που εμπίπτει στα όρια του Δήμου. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πρόνοιας, ο οποίος αρχικά ενημέρωσε ότι θα δώσει το παρόν του. Απόψε το βράδυ που ενημερώθηκε το Υπουργείο ότι κάποιοι πολίτες, είναι δικαίωμά τους, θέλουν να παρευρεθούν και να ενημερωθούν. Με ενημέρωσαν αργά το βράδυ ψες ότι δεν θα παραστούν. Η αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η συνεδρία ήταν κατάμεστη από πολίτες οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία των συγκεκριμένων υποδομών στην περιοχή με τα πνεύματα να οξύνονται σε κάποια στιγμή και η κατάσταση να εξομαλύνεται με την παρέμβαση ψυχρεμωτέρων και της αστυνομίας. Εν τέλει το Δημοτικό Συμβούλιο θα μεταβιβάσει τη Δευτέρα την αρνητική του απόφαση για τη δημιουργία στεγών για παιδιά στο Υφυπουργείο Πρόνοιας. Εάν πραγματικά πιστεύει αυτό που προτείνει ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, να έρθει να διασκεδάσει τις ανησυχίες των Δημοτών. Να σημειωθεί ότι νωρίτερα το Υφυπουργείο Πρόνοιας εξέδωσε ανακοίνωση προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για δομές ανηλίκων, αλλά για δύο στέγες για παιδιά. Προς αποφυγή οποιονδήποτε λαθασμένων εντυπώσεων, η ανάπτυξη δεν αφορά σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων. Για τις ανάγκες αυτές έχει προωθηθεί άλλος σχεδιασμός. Στην προκειμένη περίπτωση, ο σχεδιασμός αφορά στην ενίσχυση των υποδομών και προγραμμάτων παιδικής προστασίας, δηλαδή προστασίας παιδιών που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται υπό την νομική φροντίδα του κράτους, είτε γιατί έχουν κακοποιηθεί, είτε γιατί έχουν εγκαταληφθεί, είτε γιατί είναι ορφανά. Η ανέγερση των δύο στεγών θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο σπίτι μένουν περισσότερα από τα μισά παιδιά που θα φοιτούσαν στο εναλλακτικό σχολείο φοίτησης μετά την αποτυχή εφαρμογής του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Τον Φεβρουάριο του 2025 θα λειτουργήσει το πρόγραμμα σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας.